Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην ώρα της μεγάλης συμμαχίας. Να πω, όπως σε κάθε εκπομπή, για τις ανάγκες των ραδιοφωνικών αναμεταδόσεων της εκπομπής, ότι στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Μελιζόγλου, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Ευχαριστούμε βέβαια τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας, όπως και το ilovepatrida.com που την αναμεταδίδει ζωντανά. Να ευχαριστήσουμε βέβαια το ΕΠΑΜ και το Δημήτρη Καζάκη για την φιλοξενία του στα στούντιο του Ήρωη, όπως και τον τεχνικό της εκπομπής μας, τον κύριο Κώστα Καράμπελα. Ξεκινώντας, όσον αφορά τη Συμμαχία Ανατροπής, να πούμε ότι συνεχίζονται οι ζυμώσεις διεργασίες με άλλους πολιτικούς χώρους, κόμματα, κινήματα κλπ., ώστε να μεγαλώσει αυτό το εγχείρημα και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την πλήρη ανατροπή, όπως και λέει και το όνομα της Συμμαχίας Ανατροπής, την πλήρη ανατροπή του σάπιου και παρασιτικού συστήματος, του σάπιου και παρασιτικού κατεστημένου, όλης της απείλας και της βρωμιάς και της δυσοδείας που έχει απλωθεί σε τούτο εδώ τον τόπο. Για αυτά και για άλλα πολλά ζητήματα, για να συζητήσουμε σήμερα, είναι ο πρόεδρος του κόμματος Ελλήνων Δανειοληπτών, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Χαρδόπος Περβανάς. Κύριε Περβανά, αγαπητέ μου Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν, είσαι στην Συμμαχία Ανατροπής, έχεις ενώσει δυνάμεις με το ΕΠΑ, με το ΔΙΚ, με την Ασπίδα Πολιτών, με το Κίνημα Δικαιοσύνης, με το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα, με το ΔΙΚ και όλους τους άλλους που μετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά, θα έλεγα ότι προσβλέπουμε σε κάτι πιο ευρύ, έτσι. Σε κάτι πολύ πιο μεγάλο, το οποίο όντως θα ακουστεί ο κρότος από όλους εμάς σε αυτό το, όπως και εσύ ανέφερες, το σάπιο καθεστώς, το οποίο αυτή τη στιγμή συνεχίζει να τυρανάει τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ένας στόχος όλων μας, ο οποίος θα επιτευχθεί. Θα επιτευχθεί και εγώ έτσι πιστεύω. Άλλωστε, έχουμε αρκετές συναντήσεις μπροστά μας, αρκετές διεργασίες. Οι εκλογές δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά όσο φαινόταν πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Δεν θα το έλεγα εγώ. Δεν θα το έλεγα. Ναι, δεν θα το έλεγα εγώ, γιατί κανένας δεν ξέρει το τι μπορεί η αυριανή μέρα να ξημερώσει με όλους αυτούς που από τη μία λένε. Δηλαδή, τώρα θα χαριτολογήσω λίγο. Αν σκεφτείς κανείς το ότι τι μας λέγανε πριν κάποιες μέρες, το ότι ξέρετε θα πάρετε επίδομα για να βάλετε αέριο. Μετά το γυρίσανε, θα πάρετε τώρα όχι το αέριο, ακριβένει, θα πάρετε επίδομα για να βάλετε θερμοπομπούς. Αλλά όχι, και αυτό δεν είναι καλή λύση. Θα πάρετε τώρα ξανά. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα. Αλλά θα ξαναπάρετε μεγαλύτερο επίδομα τώρα για να ξαναγυρίσετε πάλι στα πετρέλαια. Ναι, και έρχονται τώρα ο ένας ολαλίστατος υπουργός ανάπτυξης και λέει τέτοιο χειμώνα δεν έχει ζήσει ο ελληνικός λαός από το 42 μέχρι τώρα. Βέβαια, αυτινού και να υπάρξει χειμώνα βαρύς ή λαφρύς, δεν θα χάσει κάτι από το μισθό του, το οποίο δεν είναι πάνω από 7-8.000 ευρώ το μήνα. Το ίδιο βγαίνει και τώρα και ο κύριος Πέτσας, ο οποίος αφού όποιος δεν συμμορφωθεί θα πεθάνει, για ποιο λόγο έβαλε αυτά εδώ τα εκατομμύρια τα οποία τα φέσωσε στον ελληνικό λαό για να ταΐσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν τα έδωσε και αυτά στο λαό για να μην πεθάνει. Όχι, θα σου έλεγα το άλλο εγώ. Θα σου έλεγα την ανάγκη να ξοδέψουμε τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, στα κανάλια και να μην βγει να πει πάλι το άπλωστο του. Όχι, δεν συμφωνώ. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Τότε γιατί δεν το είπες. Άρα μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη και να πιστεύεις τώρα, όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος, το ότι θα πάει μέχρι τέλη του Ιούνιου αυτή η κυβέρνηση, σε εισαγωγικά κυβέρνηση. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και βλέποντας και τα εγκαίνια της έκθεσης απάνω στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο και στη συγκέντρωση την οποία είχαν εκεί πέρα,
έχουν βαλθεί όλοι να δείξουν προς τα έξω ότι υπάρχει μια συνένωση, ενώ στην ουσία για μένα προσωπικά με αυτά που έχω δει και έχω συζητήσει, η Νέα Δημοκρατία δεν υφίσταται πλέον, μόνο στα χαρτιά και το όνομα υπάρχει ως Νέα Δημοκρατία. Καμία, εσείς ξέρουμε όλοι τα μπλοκ στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον όσοι έχουμε ασχοληθεί με το άθλημα αυτό που λέγεται και η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν οι φατριές, θα υπάρχουν οι ομάδες και τώρα περισσότερο, πιο έντονα τώρα. Καταρχήν και μόνο η ομιλία του Καραμαλή που τον άδειασε κανονικά για τις υποκλοπές κάτω στα Νόγια σημαίνει ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση λειτουργεί και λειτουργεί μάλιστα και ήδη μάλλον να πούμε ότι υπάρχουν ήδη άνθρωποι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία που συγκροτούν χώρους. Δεξιά και αριστερά, δηλαδή και κινήματα και κόμματα. Ναι. Αυτές οι φατριές, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Θοδωρή, ανέφεραν το ότι αναδιπλώθηκε ο Καραμαλής σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει στα Νόγια, αλλά εγώ δεν είχα δει, δεν είδα κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι έχει φτάσει η ημερομηνία λήξης των κυρίων αυτών. Μπορεί να πάμε, να πάμε πιο αργά σε εκλογές, όταν λέω αργά, να πω μέχρι την άνοιξη, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μάλλον έχει καταλάβει ότι δεν έχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για αυτόν. Και πιστεύω όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Θα αντέξει. Δεν σου λέω ένα. Δηλαδή, αν είχε, λέμε, μια πιθανότητα να μείνει στη Νέα Δημοκρατία, ίσως να τις επέσπευε. Λοιπόν. Αλλά θα κοιτάξει να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο πιστεύω στην εξουσία. Πώς θα τον κερδίσει, όταν όσο αφορά το θέμα των υπερχρεωμένων Ελλήνων, οι πληστηριασμοί τις οποίες έχουν αναρτηθεί ήδη προς τα πάνω στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των πληστηριασμών είναι 143.603 ακίνητα, τα οποία τα 1.535 αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα από την άλλη εβδομάδα θα λέμε ότι κάθε εβδομάδα θα χάνονται πάνω από 1.500 σπίτια. Θα μπορέσει. Δεν ξέρω τι είναι το αντικείμενό σου και μάλιστα ήθελα να συγχαρώ και δημόσια για το έργο που κάνετε ως σύλλογος και ως κόμμα, αλλά περισσότερο ως σύλλογος των δανειοληπτών και προστασίας καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. Ξέρω ότι τρέχετε από το πρωί το βράδυ. Αυτή για να σώσετε τις περιουσίες των Ελλήνων, να τους κατευθύνετε στο ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουν, πώς να κινηθούν για να σώσουν το σπίτι τους. Ξέρω ότι έχετε στείλει επιστολές σε όλους τους Έλληνες βουλευτές. Και συνεχίζουμε. Θέλω για αυτά να μας μιλήσει περισσότερο, Χαράλαμπε, δηλαδή για αυτή τη δράση. Δηλαδή, καταρχήν είχατε στείλει μια επιστολή, την οποία δημοσιοποιήσαμε και στους 300. Ναι. Ήδρωσε κανένας αυτή. Στην πρώτη αναφορά την οποία καταθέσαμε με δικαστικό επιμελητή και στους 300 και στη Βουλή, οι μόνοι που είχαν διαφερθεί ήταν ο Γιάννης ο Αμανατίδης, ο οποίος κατέθεσε και ερώτηση στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κυρία Αδαμίδου Αδαμοπούλου, που ήταν του Μέρα 25 και παρετήθηκε. Ναι, και αυτή. Μπράβο της και συγχαρητήριά της. Μπράβο τους, εντάξει. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι 298 δεν ίδρωσε τα φτάκι τους. Να τα λέμε έτσι πως είναι τα πράγματα. Και εκτός αυτού, στη δεύτερη επιστολή που στείλαμε, ο μόνος που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ήταν ο Γιώργος Βλάχος της Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και αυτόν το γράψαν κανονικά. Για να τα λέμε όπως είναι. Ναι, όχι, το γράψαν κανονικά. Αλλά εγώ που μίλησα και με τους τρεις, είναι έτοιμοι τις επόμενες μέρες να καταθέσουν επίκαιρη ερώτηση που είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Να υπουργήσει ο Υπουργός. Την ίδια αναφορά καταθέσαμε για την εσκροκέρδεια όλων αυτών των εταιριών διαχείρισης και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά όλα δεν τα κάναμε όμως για να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο ότι εμείς κάνουμε κάτι, το κάναμε μόνο και μόνο, ξεκινήσαμε μια προεργασία για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, να αρχίσουμε να καταθέτουμε αγωγές, ομαδικές αγωγές σε όλη την Ελλάδα, με όλους τους Έλληνες, για να μην μείνει τίποτα όρθιο σε όλους αυτούς τους κυρίους που λένε, όπως παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η εποπτική αρχή των τραπεζών, των εταιριών διαχείρισης και τα λοιπά. Ποια είναι η εποπτική αρχή? Όταν αυτή τη στιγμή έρχεται, πάμε σε διμερείς συμφωνίες και σου λένε ότι ξέρεις το κεφάλαιο σου είναι 60 χιλιάρικα, αλλά εμείς δεν θέλουμε 60 χιλιάρικα, εμείς θέλουμε 120. Από μια οφειλή την οποία την πήρανε 18.
Ποιος θα είναι αυτός, και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις που έχουμε, απλώς αυτή βγάλαμε προς τα έξω, γιατί αν άμα που, να κάτσουμε να τις βγάλουμε όλες, θα πρέπει 3-24 ώρα να λέμε ονόματα, να λέμε το ποσό και τι πρότεινε, με έγγραφα που έχουμε από τις ίδιες τις εταιρείες. Γι' αυτό και επειδή τους τα ζητάμε όλα εγγράφως, δεν μας τα δίνουν πλέον και δεν θέλουν άλλη συνεργασία, γιατί έχουμε στοιχεία στα χέρια μας τα οποία τους... Να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, τους κολλάμε στον τοίχο, τους πάμε στα δικαστήρια για σκροκέρδια. Και αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτό. Και αυτό θα γίνει σύμφωνα με όλα τα συνεργαζόμενα κόμματα και της Συμμαχίας Ανατροπής. Όλα αυτά εδώ, γι' αυτό είπα, πανελλαδικά θα στηθούν αγωγές. Αλλά όταν δεν έχει και την υποστήριξη του πολιτικού κόσμου, δηλαδή δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι τουλάχιστον 50, 60, 70 οι βουλευτές που να ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα και να κάνουν όχι απλώς επικαιρές. Θα έχουν σηκώσει τη Βουλή ανάποδα. Που χάνονται τα σπίτια των Ελλήνων, που έρχονται ξένα κοράκια και πληστηριάζουν τα σπίτια μας. Δηλαδή, θα μου πεις, αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που τους έφεραν και οι ίδιοι που συνένεσαν στο να γίνει το έγκλημα. Από τη μία άποψη, αλλά υπάρχουν και αντιπολιτευόμενα κόμματα. Υπάρχουν κόμματα που εννοείται ότι είναι της αντιπολίτευσης, εννοείται ότι αυτά όλα δεν τα ήθελαν, δεν τα ψήφιζαν. Βέβαια, όλα αυτά τα έχει ψηφίσει το 80% της Βουλής. Να τα πούμε και αυτά, γιατί η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Αυτή είναι αλήθεια. Όχι, όχι μόνο αυτό. Εγώ το έλεγα και θα συνεχίζω να το λέω συνέχεια. Τη μέρα που ψηφίστηκε ο νέος αυτό το νέο νομικό έκτρωμα που λέγεται νέος στοχευτικός νόμος και δεύτερη ευκαιρία για τους δανειολήπτες. Δεν βγήκε κανένα κόμμα στους δρόμους να διαδηλώσουν, γιατί το ΚΚΕ για παράδειγμα έχει οργανωμένα μέλη, τους κατεβάζει με ένα σφύριγμα κατευθείαν στην Πανεπιστημίου, αν θέλουν, ναι, ναι. Κατευθείαν, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο, η Ελληνική Λύση το ίδιο, το ΜΕΡΑ 25 το ίδιο. Άσε να εμφιβάλλω για την Ελληνική Λύση αν έχει κόσμο. Όχι, για παράδειγμα, το αναφέρω, είναι μέσα στην Βουλή. Για να αντιδράσεις στο κοινοβούλιο. Κανένας δεν έδρωσε το αυτάκι του και το ψηφίσανε και οι 158 της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι πολύ περίεργος, γιατί μιλάω με ήδη βουλευτές εδώ και χρόνια, όχι τώρα, αλλά και με υποψήφιους. Πώς θα πάτε ρε παιδιά εσείς να χτυπήσετε την πόρτα και να ζητήσετε να σας ξαναψηφίσουνε? Με τι μούτρα θα πάτε? Τι θα τους πείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πέρα βρέχει. Σας δώσαμε food pass. Ναι. Fuel pass. Ναι. Φουτ πας και πας και ξαναπάς και συνεχίζεις να πηγαίνεις. Θα γυρίσεις στο τέλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά τα σπιτάγια χάνονται. Τι θα γίνει αυτό εδώ? Και τον έχεις και να σου λέει το ότι ξέρεις, για ζευγάρια μέχρι 39 χρονών θα ισχύει στεγαστικό πρόγραμμα. Σε ρώταγα, το άκουγα τώρα ερχόμενος προς το στούντιο. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το οποίο σε πιανούν τα σπίτια άραγε θα τους βάλουν αυτούς τους ανθρώπους? Ας μην το πάμε Περίμενε. Γιατί εγώ άκουσα για σπίτια από το 7 και μετά. Το 7, το 8, το 9 προκρίσεις. Μήπως μερικά από αυτά που πληστηριάζονται τελικά βγουν ξανά με χαμηλό το καδάνι για να τα παίρνουν άλλοι? Κοίταξε να δεις. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι το εξής. Το ότι αυτά τα σπίτια πρώτα τα οποία θα δοθούν από την κυβέρνηση θα είναι, ας το πούμε, στους εισαγόμενους ξένους, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Τους εντάξει. Ναι, τους οποίους βέβαια θα τους δώσουν όλα τα κόμματα και το δικαίωμα ψήφου, και τότε όλοι θα δούμε και ένα μουσουλμανικό κόμμα στη Βουλή. Και εκεί να δεις τι γέλια έχουν να πέσουνε. Και από εκεί και πέρα, αυτά τα προγράμματα που λένε για τους νέους, για ποιους νέους μιλάνε, όταν πάνω από το 50% των νέων είναι στην ανεργία? Ή αν δεν είναι στην ανεργία, δουλεύουν με ένα μισθό 600 και 700 ευρώ το μήνα. Πώς θα πληρώνονται τα 250 ευρώ η μηνιαία δόση? 275 νομίζω. Ναι, από πού, αυτοί οι μεν που έχουν φύγει όλοι έξω, που είναι πάνω από 500.000 νέοι και τα δυνατά μυαλά τα ελληνικά που πήγανε, γιατί εδώ πέρα, επειδή υπάρχει αυτό, άμα δεν γίνεις ρουφιάνος δεν πρόκειται να βουλευτείς σε κάποια θέση, άσχετα αν το αξίζεις ή όχι, και σκοθήκαν και φύγανε στο εξωτερικό,
Και το έχω πει επανειλημμένως, έβγαλαν αυτό το brain drain, ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο θα τους φέρναν εδώ δήθεν, και εγώ το έλεγα από τότε, ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάει έξω, θα δει ένα σύστημα νοικοκυρεμένο, που να ξέρει ότι την άλλη την ημέρα θα αμυφθεί για την αξία του, για την εργασία του, για την... και θα αισθάνεται και ηθικά ικανοποιημένος, που θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω σε ένα σύστημα το οποίο δεν μετράει αυτός ο οποίος εργάζεται και είναι άξιος, μετράει αυτός ο οποίος πιο γλύφει πιο καλά και πιο πολλούς. Το έχουμε δει σε όλα. Η έλλειψη, ναι, σε όλα τα, να μην αναφερθούμε τώρα και σαν ονόματα πολιτικών τώρα. Το νούμερο ένα σπόρο είναι η αναξιοκρατία στη χώρα. Και θέλω να πω ότι ακούγοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το συγκεκριμένο, και ακούγοντας ότι κάποιος πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, ατομικό από 10 το κατώτερο μέχρι 16.000, λέω. Ποιοι είναι αυτοί? Πόσοι θα μπορέσουν, ναι, ποιος είναι αυτή τη στιγμή αμείβεται. Και εγώ σου λέω ότι πάει, διάολε, πάει και αμείβεται με 10.000. Όχι. Αν αφαιρέσεις, δηλαδή, τα πόσα είναι, 2.700, τα 3.500 χιλιάρικα που του θες εσύ το χρόνο, πες ότι παίρνει 10 το χρόνο, καθαρά, και του αφαιρέσεις τα 3.500 που αυτός θα πρέπει να δίνει για αυτό το δάνειο μέσα στο χρόνο, πες μου τι θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Θόδωρε, όλοι έχουμε τις οικογένειές μας και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, όπως και όλος ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει, το πόσα λεφτά χρειάζεται σήμερα ένα νοικοκυριό. Και δεν σε βάζω με παιδιά, σε βάζω ένα ζευγάρι. Θέλεις 1.550 ευρώ το μήνα στην καλύτερη περίπτωση για να πληρώσεις είτε δάνειο, είτε νίκιο, είτε ΔΕΗ και το ένα και το άλλο, που ακόμα θέρμαση θα τη δούμε τώρα. Και αν έχεις και ένα αυτοκίνητο ή τα έξοδο. Και αν έχεις και ένα αυτοκίνητο, γιατί αναγκαστικά πρέπει να έχεις ένα αυτοκίνητο για τη μετακίνησή σου, να μπορείς να πηγαίνεις στην εργασία σου, αν την έχεις ακόμα κτλ. Οπότε ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που παίρνουν σήμερα τα 1.550, δεν σε λέω 1.550, εγώ σου λέω 1.250. Και το 1.200 πλέον είναι ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, ναι. Πόσοι είναι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι παίρνουν αυτά, έχουν αυτά τα εισοδήματα και μπορούν να πούνε ότι ζουν, όχι πλουσιοπάροχα, αλλά ζουν, μπορούν με άνεση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να φάνε, να πιούνε, και αν περισσεύει και κάτι να ντυθούνε, αν περισσεύει και κάτι, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι, για παράδειγμα, εκεί στη Γιάννητσόν που είναι όλα τα κινέζικα, από το πρωί που ανοίγουν μέχρι το βράδυ που κλείνουν, ο πιο πολύς ο κόσμος είναι εκεί στα κινέζικα, γιατί πας και αγοράζεις μια μπλούζα με 2 και 3 ευρώ δεν μπορεί, γιατί όλη η αγορά της Θεσσαλονίκης, για να μην πω της Βόρειας Ελλάδος, όλη η αγορά της Θεσσαλονίκης, που πιστεύω το ίδιο είναι και εδώ, έχει γονατίσει. Είχαν ξεκινήσει οι εκπτώσεις με άδεια μαγαζιά και συνεχίζουν να είναι άδεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο εμπορικός κόσμος γενικά της Ελλάδος, εγώ πιστεύω, έχει γονατίσει, δεν πάει άλλο, δεν βγαίνει άλλο, γι' αυτό και κατεβαίνουμε και μιλάμε και προτείνουμε λύσεις. Όχι εμείς θα κάνουμε, εμείς κάνουμε, και αν θα έρθουμε θα γίνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Μα κοίταξε να δεις, εδώ η διαφορά τώρα, ας πάμε το δικό σου κόμμα, το δικό σας κόμμα που μετέχει στη συμμαχία. Ναι. Είναι ένα κόμμα που ουσιαστικά δρά, ναι, όντας εκτός κοινοβουλίου. Εκτός. Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα του δώσει δύναμη ο κόσμος και το βάλει μες στο κοινοβούλιο, είναι σίγουρο ότι θα είναι ένας φορέας που θα συνεχίσει να δράει και ακόμα βέβαια πιο δραστήρια. Γιατί θα έχει και την φωνή εντός του κοινοβουλίου. Πιστεύω. Δηλαδή, από αυτό και μόνο ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί για το ποιος πάει και ψηφίζει και ποιος επιλέγει η Χαράλαμπη για τα βάλει στο κοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς. Όταν επιλέγουμε συνεχώς ανθρώπους επειδή μας υπόσχονται ότι θα κάνουν κάτι όταν θα τους εκλέξουμε, συνήθως είναι αυτό το θα που δεν γίνεται ποτέ πράξη. Ποτέ. Πράξη. Ποτέ. Και αν γίνει, θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από το θα που σου είπαν. Ας μην θυμηθούμε τα λεφτά, υπάρχουν και όλα αυτά που τα έχουμε, όλα αυτά τα τραγελαφικά που ζήσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Κάποιος άλλος μετά που έσκυζε μνημόνια και βάραγε και τούμπανα και χορεύα στην Ευρωπαϊκή. Δεν το συζητάμε. Με ένα άρθρο και ένα νόμο. Από συνθήματα είμαστε καλά, βρες. Ναι, όλοι είμαστε. Από συνθήματα είμαστε καλά. Με ένα άρθρο και ένα νόμο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Μετά τόσο ίδιο που έφτιαξε του ελληνικού πληθυσμού. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ότι απαγόρευσαν ή δεν θέλησαν να δώσουν τα ακίνητα στους δανειολήπτες σε μια καλύτερη τιμή και τα δώσανε στα φαν.
Και να τώρα το τι γίνεται. Υπήρξε και βία. Εγώ δεν θα το ξεχάσω. Τουλάχιστον όσοι ήμασταν στα πρωτοδικεία τότε και δίναμε το δικό μας αγώνα, δεχτήκαμε μεγάλες επιθέσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη την περιοχή. Κάποιοι είναι ακόμα στα δικαστήρια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Θόδωρε, και τότε, ειδικά μάλλον και με τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη, και να σου πω και το γιατί. Εγώ ήμουν ενάντια σε αυτές τις ενέργειες που πηγαίναν και χαλούσαν τους πληστηριασμούς κτλ. Και είχα φέρει στην επιφάνεια τον νόμο 3224 που αφορά τη δωρεάν νομική βοήθεια, διότι για να βγει ένα κίνητο στον πληστηριασμό θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια διαταγή πληρωμής, την οποία μπορείς να κάνεις αναγκαστικά. Επειδή όμως ο κόσμος δεν είχε χρήματα, και πάλι δεν έχει, δεν είχε χρήματα, δεν είχε προσφύγει σε όλες αυτές τις νομικές λύσεις, και είχα, και επειδή το όριο για να μπορέσεις να πάρεις την δωρεάν νομική βοήθεια ήταν τότε στα 4.445 ευρώ ετήσιο εισόδημα, το θέμα ήταν, τώρα ανέβηκε στα 6.500 ευρώ, αλλά το μεγάλο αγκάθι σε αυτόν τον νόμο είναι το ότι υπολογίζεται και το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή το ανύπαρκτο εισόδημα. Μάλιστα. Και είχαμε κατεβάσει τότε μια πρόταση νόμου, την οποία την είχαμε κοινοποιήσει. Υπουργός Δικαιοσύνης τότε ήταν ο Παρασκευόπουλος, ως υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αυτό γίνεται προς το τέλος του 2017, αρχές του 2018, μάλλον το Μάρτιο του 2018, κατεβάζει μια δικιά τους πρόταση τροποποίησης αυτού του νόμου, την κατέθεσε τέλη Ιουνίου και την έβγαλε στη δημόσια διαβούλευση και 5 Ιουλίου την απέσυρε. Ο ίδιος του. Άρα αυτό δείχνει, αρχής γενομένης από το 2010 μέχρι και σήμερα, η φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη είναι προγραμματισμένη από τότε. Μάλιστα. Η φτωχοποίηση συνεχίζεται και ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει. Ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει και να ανοίξει πλέον τα μάτια και τα αυτιά και το στόμα τους και να αρχίζουν να απαιτούν. Ανεξάρτητα ιδεολογίας, γιατί του Νεοδημοκράτη το σπίτι δεν θα χαριστεί, ούτε του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ το σπίτι θα χαριστεί, ούτε του Κομμουνιστή το σπίτι θα χαριστεί. Θα πληρώσουν το πετρέλαιο. Έτσι ακριβώς. Άρα το ρεύμα. Είμαστε όλοι Έλληνες, δεν έχουμε κόμματα, έχουμε μπροστά μας την Ελλάδα και τον Έλληνα πολίτη που αυτόν υπερασπιζόμαστε και θα συνεχίζουμε να τον υπερασπιζόμαστε, και θα πρέπει ο κόσμος όμως να μην παραμένει στάσιμος. Είμαστε εδώ. Ας έρθουν να μας γνωρίσουν και να τους ακούσουμε, όπως συνέχεια το λέμε. Συνέχεια το λέμε και το κάναμε πράξη και συνεχίζεται, για να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους και τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς για να μπορέσουν και αυτοί να δικαιωθούν. Σε μια εποχή βέβαια που υποχρεώσεις και δικαιώματα δυστυχώς καταπατούνται, ναι, το ένα πίσω, ναι, από το άλλο, επειδή έχω και κάνω και μια άλλη εκπομπή που λέγεται, που είναι, αφορά την δημοκρατία, για ποια δημοκρατία θα μου πεις. Άλλωστε και αυτό είναι ο τίτλος της εκπομπής που κάνω, η δημοκρατία στο απόσπασμα, και θέλω να πω ότι την προηγούμενη μόλις εβδομάδα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, προσπάθησα να δώσω στους συμπολίτες μας, στους συνέλληνες, να καταλάβουν εξής απλά, ότι ποιες είναι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, ποιες είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς ούτε αυτά ξέρουν. Δυστυχώς έχουν καταπατηθεί συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, δεν έχουμε βγει στους δρόμους, που πιστεύω ότι αν, αδερφέ, τουλάχιστον αυτά τα είχαμε πληροφορηθεί και κατάλαβαιναν τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο, έπρεπε να τους πάρουμε τις πέτρες περισσότερο. Θοδωρή, εγώ συμφωνώ με τα λεγόμενα σου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ένα. Όταν αυτή τη στιγμή επίσημα η ανεργία είναι στο 40%, από εκεί και πέρα με τι κουράγιο θα πάει ένας να φωνάξει ή να οργανωθεί για να φωνάξει, όταν δεν ξέρει ότι την άλλη ημέρα θα βρει μεροκάματο να ταΐσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Και αν υποθέσουμε και τα 3 χρόνια αυτά της τεχνικής, ας το πούμε έτσι, πανδημίας που υπήρχαν, εκτός αυτού η ακρίβεια τώρα, η άλλη τεχνική τέτοια που υπάρχει τώρα με την ακρίβεια και με τα καύσιμα και με το ένα και με το άλλο, τον νοιάζει τον άλλον για το τι εστί η δημοκρατία?
τον νοιάζει το τι θα μπορέσει να δουλέψει, γιατί από πρώτη του μήνα που έρχεται μέχρι τέλη του μήνα που θα πληρωθείς, είσαι συνέχεια με το χέρι στην τσέπη να πληρώσεις είτε το νίκιο, είτε τα σούπερ μάρκετ, είτε το τηλέφωνο, είτε το DDE, το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε να βάλεις και 5 ευρώ βενζίνα, γιατί το έχω δει και αυτό και ντράπηκα, και 5 ευρώ βενζίνα στο αυτοκίνητο να μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι. Ποιος θα κάτσει να σκεφτεί τώρα για τη δημοκρατία? Πρέπει να καταλάβουν το εξής απλό. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, η δημοκρατία δεν είναι πώς μιλάω, κινούμε ελεύθερα και βγαίνω το βράδυ έτσι, στα μπουζούκια. Έτσι. Επειδή δεν μπορούσα π.χ. να το κάνω τη Χούντα. Οι πιο πολλοί αυτό έχουν. Λοιπόν, η δημοκρατία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Καταρχήν σημαίνει ότι είμαι πολίτης, έχω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Έτσι. Όταν έχουν καταπατηθεί λοιπόν όλα τα συνταγματικά μου δικαιώματα, μέσα σε αυτά τα δικαιώματά μου είναι και το δικαίωμα από αυτό που λες, το δικαίωμα της εργασίας, της απασχόλησης. Διότι όταν ψηφίστηκαν τα αντισυνταγματικά μνημόνια, παραδείγματος χάρη, και όλοι οι αντισυνταγματικοί νόμοι που ακολούθησαν. Εάν είχε τηρηθεί το Σύνταγμα, προφανώς θα είχε μειωθεί και η ανεργία, προφανώς δηλαδή θα είχε μια άλλη τρόπο, δηλαδή όλα ξεκινούν από το Σύνταγμα. Όταν δεν τηρείται το Σύνταγμα, δεν τηρούνται οι νόμοι, δεν υπάρχουν δικαστήρια, δεν βγαίνουν σωστές δικαστικές αποφάσεις, καταπατάτε το Σύνταγμα διαρκώς σε όλες τις εκφάσεις και μορφές, από εκεί και πέρα μην περιμένουμε όλες οι άλλες μορφές της κοινωνικής ζωής να πάνε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο θα πηγαίνουν. Γιατί για να καταπατήσει κάποιος το Σύνταγμα, κάποιοι βγαίνουν κερδισμένοι. Και αυτοί που βγαίνουν χαμένοι συνήθως είναι οι Έλληνες πολίτες, ο απλός ελληνικός λαός, οι απλοί πολίτες. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι όλα ξεκινούν και σταματούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομιμότητα, συνταγματική νομιμότητα. Αν υπάρχει συνταγματική νομιμότητα, τηρούνται οι νόμοι του κράτους, δουλεύουν σωστά, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και όλοι οι οικονομικοί φορείς κλπ. Όλο αυτό το πλέγμα, όταν δηλαδή θα υπάρξει κάποιος τροχός ο οποίος θα δουλεύει αρμονικά, όλο αυτό το πλέγμα θα μας οδηγήσει και στην ευημερία και στην ανάπτυξη, πάντα βέβαια μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση. Δηλαδή, όλο αυτό που λέω εγώ για τη δημοκρατία και για το Σύνταγμα έχει να κάνει με όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, είτε αυτή είναι κοινωνική, είτε είναι προσωπική, οικονομική, είτε είναι πολιτική, τα πάντα, όλα περνούν μέσα από εκεί. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομιμότητα, τι είπες εσύ, αξιοκρατία. Παίρνουν τις δουλειές των αξίων. Αυτή είναι. Λοιπόν, μπράβο. Αυτή είναι. Αν λειτουργούσαν σωστά οι νόμοι και το Σύνταγμα, θα είχαμε και αξιοκρατία. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τώρα το θέμα. Αυτό είναι εδώ και δεκαετίες το θέμα. Δεν είναι από τη μεριά με τα μνημόνια. Όχι, δεν σου λέω μόνο για τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήρθαν και έβαλε ένα κερασάκι. Ήρθε η πανδημία, έβαλε άλλο ένα κερασάκι. Φαρθεί κάτι άλλο, μετά θα βάλει ένα κερασάκι. Το θέμα είναι ότι. Και εγώ σε ρωτάω, συγγνώμη κιόλας. Εγώ σε ρωτάω, μια και μιλάει, είπε ότι στην αρχή ήρθαν τα μνημόνια κτλ. Υποτίθεται τώρα ότι δεν είμαστε άλλο στα μνημόνια. Έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Γιατί αυτοί εδώ πέρα οι φιλελεύθερες και οι νοικοκυρέοι, οι κυβερνήσεις, όλοι αυτοί οι 300 που είναι εκεί πέρα μέσα, δεν λένε ότι ξέρετε, από τα δικαιώματα τα οποία χάσατε, τα μισά τα επαναφέρουμε. Μα αυτό ήταν. Μα δεν το κάνανε ούτε και αυτό. Άρα γι' αυτό είπα και πριν ότι από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι προγραμματισμένα η φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη. Η φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη και η χώρα να διαλυθεί, να μοιραστεί σε κομμάτια, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Αμερικάνοι, είτε λέγονται όπως θέλει ας λέγονται, όλα είναι προγραμματισμένα όσον αφορά την Ελλάδα και από εκεί και πέρα, επειδή φοβούνται τον Έλληνα ακόμα, παρόλα αυτά που δεν είναι, κουνήθηκε. Γι' αυτό και πέφτει η καρπαζιά η μία μετά την άλλη στον ελληνικό λαό, για να μην σηκώσουμε κεφάλι. Γι' αυτό και εσύ το ξέρεις καλύτερα. Πήραμε εδώ, έγινε το αρχικό, ναι. Με το Δούνου να έρχεται πρώτα στη χώρα μας. Έτσι ακριβώς. Εμείς βάλαμε το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε αυτό το θαύμα. Τα λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά υπάρχουν, έφερε το δίδυμο του στην Ελλάδα να μας σώσει. Λοιπόν, αυτό έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι άλλοι συνεχίσαν. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Κανονικότατα. Τα παιδιά τους. Ότι βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία και πήγαμε στην απλή εποπτεία, εγώ τα ακούω βερεσέ. Φίλε μου, τα νούμερα μιλάνε από μόνοι τους. Δες στην ανεργία. Δες στη φτώχεια. Δες τι έχει γίνει τα τελευταία 12 χρόνια. Η απόλυτη καταστροφή. Η απόλυτη οικονομική καταστροφή. Και παρόλα αυτά, το χρέος για το οποίο μας λέγατε είναι διπλάσιο. Αυξάνεται. Αυξάνεται. Διπλασιάστηκε και διπλασιάστηκε ως ποσοστό επί του αγαθάριστου προϊόντος που συρρυκνώνεται συνεχώς. Το ΑΕΠ συρρυκνώνεται. Η παραγωγή μας συρρυκνώνεται. Το χρέος αυξάνεται. Παραγωγή δεν υπάρχει πουθενά. Τελειώσαν όλα. Τελικά, ούτε η οικονομία μας σώθηκε και έχουμε φτωχοποιηθεί.
και έχουμε υποθηκεύσει και τη χώρα μας για άλλα 90-100 χρόνια και έχουμε αρχίσει να τα ξεπουλάμε όλα και να και τα υπέρ και τα ταμεία και βάλε και το ρεύμα στην ενέργεια και στο χρηματιστήριο ενέργειας και να τα ΔΔΕ και ο ένας του άλλου και με τι έχει γίνει λοιπόν. Αυτά πληρώνουμε και με την ενέργεια αυτά πληρώνουμε. Ξέρεις, είναι ένα, τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο ρομαντικά όλα αυτά, αυτό που θα σου αναφέρω τώρα, αλλά είναι μια καλή και δοκιμασμένη συνταγή το πώς ξεπουλιέται η χώρα, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλες οι άλλες οι χώρες και όλες αυτές που μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σε αναφέρω για παράδειγμα τώρα το τραπεζικό σύστημα. Όλοι όσοι πήγανε να πάρουν δάνεια και τα λοιπά, βάλαν και κάποιο ακίνητο υποθήκη. Ακριβώς. Δεν είναι. Ωραία. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν μπόρεσαν να. 13 χρόνια αυτοί που δεν μπόρεσαν και τα λοιπά να ανταπεξέλθουν και με τους πληστηριασμούς και με αυτά, όλα αυτά ήρθανε στα περιουσιακά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρυμάτων. Οι τράπεζες όμως είναι στο χρηματιστήριο. Το ποιος αγοράζει σήμερα μετοχές, είτε είναι Αμερικάνος, είτε Ρώσος, είτε Γερμανός, είτε Τούρκος, κανένας δεν το ξέρει. Άρα έτσι τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα θέματα ξεκίνησαν να ξεπουλούνται εδώ και δεκαετίες από τις τράπεζες. Παράδειγμα πρώτο, πότε ιδρύθηκε η ΕΤΒΑ και τι ήταν η ΕΤΒΑ? Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Ήταν η κατεξοχήν εμπορική τράπεζα της χώρας. Δημόσια. Της χώρας. Ναι, βέβαια. Ωραία. Που είχε όλες τις βιομηχανικές περιοχές. Αργότερα νομίζω έγινε τράπεζα πίστεως, μετονομάστηκε. Όχι, μην βιάζεσαι, δεν μετονομάστηκε. Διαλύσανε την ΕΤΒΑ και την εχωρίσανε στην Πειραιώς. Στην Πειραιώς, γιατί υπήρχε διάμεση και μια τράπεζα πίστεως, η οποία ποια ήταν η αργότερη. Πίστεως, η πίστεως ήταν η Α. Α, η Α, ναι. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι το ότι όλες οι βιομηχανικές περιοχές της χώρας φύγανε στην Πειραιώς από το 2000. Τότε συγκεκριμένα υπουργός ανάπτυξης ήταν ο σχορεμένος ο Άγιος Τσοχατζόπουλος. Εντάξει, που έκανε αυτό το deal, να το ονομάσω έτσι, και ήταν υπερευχαριστημένη κτλ. Άρα όλες οι βιομηχανικές περιοχές της χώρας περάσανε στην Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να παίζεται στο χρηματιστήριο όπως και όλες οι άλλες. Άρα αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις στη βιομηχανική περιοχή παραδείγματος χάρη στο Κιλκής ποιοι θα έρθουν και θα πούνε ξέρεις αυτά είναι δικά μου. Τώρα θα είναι Γερμανοί, θα είναι Τούρκοι, θα είναι Αμερικάνοι, θα είναι Ρώσοι, κανένας δεν ξέρει. Έχει κάνει την επένδυσή του ο άνθρωπος και πήρε αυτό το πράγμα, το πήρε. Στη συνέχεια όμως διαλύσαν και την αγροτική. Ναι. Το ξέρεις ότι και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν υποθηκευμένα στην αγροτική, χωράφια, κτήματα, σπίτια και όλα αυτά, και αυτά πήγανε και αυτά στην Πειραιώς. Άρα ο βιομηχανικός και ο αγροτικός πλούτος έχει φύγει στην Πειραιώς. Η τελευταία αναβάθμιση που κάνανε, γιατί την Πειραιώς την είχαν χαρίσει και τη Γενική. Ξέρεις τι σημαίνει Γενική, στρατιωτική και. Και όλα αυτά τα χαρίσανε και αυτά στην Πειραιώς και παρόλο που τους χαρίσανε όλα αυτά και φορτώσανε όλο το ιδιωτικό χρέος, το φορτώσανε στις πλάτες του Έλληνα πολίτη και το κάνανε δημόσιο χρέος, δεν μπόρεσαν να σώσουν την Πειραιώς, που είχε ως αποτέλεσμα ο μεγαλομέτοχος αυτός ο κύριος Πόλτσεν να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα από την Πειραιώς και ξαναπήγε και πουλήθηκε, γιατί αυτό έγινε στην ουσία πριν 1-2 χρόνια, ξαναπουλήθηκε η Πειραιώς για 3 δις. Ναι. Και την έχει ο Πόλσεν. Αλλά ο Πόλσεν είναι επιχειρηματίας και σήμερα σε πουλάω ένα πακέτο μετοχών που έχει αυτά τα κίνητα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Τι θες εσύ, τι είσαι, Μογγόλος, πάρτα, αφού με αφήνεις εμένα το χρήμα, πάρτα, δικά σου είναι. Έτσι διαλύθηκε η Ελλάδα. Και όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Και τώρα έχει σειρά, γιατί και αυτό εγώ πιστεύω το έχουν συμφωνήσει ήδη, να υπάρχει η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Άρα, από εκεί και πέρα, μην μιλάμε τώρα ότι ο ένας πούλησε την Ελλάδα και ο άλλος πούλησε την Ελλάδα. Μέσω των τραπεζών έχει πουληθεί όλος ο πλούτος της Ελλάδος. Πόσα εκατομμύρια δίναν επιδότηση στους ψαράδες για να κόψουν τα καΐκια τους. Το θυμάσαι? Κάποτε δίναν για να κόψουν τις ελιές τους. Ναι. Ευχαριστώ.
Και τα ροδάκινα και τα πορτοκάλια του, που τα είχαν πάει στις, έχουν θαυτεί στις κομματερές και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τελειώσουν. Γι' αυτό και είπαμε και συνεχίζουμε να το λέμε, ελάτε να μας γνωρίσετε για να σας δώσουμε λύσεις. Αυτό λέμε συνέχεια. Βέβαια, ο κόσμος πολλής δεν ξέρει ούτε το δικό σας έργο. Προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε όσο μπορούμε μέσω διαδικτύου, μέσω των εκπομπών εδώ που κάνουμε κλπ. Δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να αφυπνιστεί λίγο παραπάνω ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή για μένα θα είναι απαράδεκτο πρώτα απ' όλα για άλλη μια φορά να δούμε τα ίδια κόμματα να παίρνουν αυτά τα ποσοστά. Πιο απαράδεκτο δεν υπάρχει. Όπως και απαράδεκτο να είναι, θα είναι να έχουμε πάλι υψηλό ποσοστό αποχής. Εγώ πιστεύω ότι θα το έχουμε το υψηλό ποσοστό αποχής. Γιατί η νεολαία και καλά κάνει, δεν εμπιστεύεται κανένα πλέον. Δεν εμπιστεύεται κανέναν. Γι' αυτό με όσους νέους έχουμε μιλήσει, δηλαδή και εγώ εδώ πέρα, η πρώτη κουβέντα που λένε είναι εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε από αυτά. Είστε τα γνωστά. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα χέρι. Να δώσουμε ένα χέρι, να τους ανοίξουμε τα... Σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες, ας έρθουν, ας προστρέξουν, ας έρθουν στις ομιλίες μας, ας δουν τις προγραμματικές μας θέσεις. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο όλο το πρόγραμμα. Να έρθουν, να δουν τι ακριβώς είναι αυτά που προτείνουμε, να δουν αν είναι ρεαλιστικά. Ναι. Αν είναι αυτά δηλαδή που αυτούς ας πούμε τους εκπροσωπούν και τις δικές τους ιδέες ή απόψεις κλπ. Εμείς δεν τους καλέσαμε εδώ με το ζόρι. Όχι. Να έρθουν, έτσι, να ακούσουν, έτσι, να μας μάθουν. Εδώ γίνεται μια πολύ τιτάνια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δεν έχει ξαναγίνει σε συμμαχικό επίπεδο. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που τόσα κόμματα, κινήματα, προσωπικότητες κλπ. Συμπράττουν εκλογικά για να έρθουν. Και θα έρθουν και άλλοι. Και θα έρθουν και άλλοι. Στα σκαριά είμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να συμπράττουν για να έρθει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή που λέμε κι εμείς, Χαράλαμπη, η ανατροπή. Ναι. Η ανατροπή που είναι απαραίτητη πλέον. Απαραίτητη είμαστε, δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε. Έχουμε χάσει ήδη πάρα πολλά. Πάρα το θέμα είναι να μην χάσουμε τελείως την πατρίδα μας. Έχεις απόλυτα δίκιο. Να μην χάσουμε τελείως την πατρίδα μας. Με τίποτα δεν πρέπει, να γίνει με τίποτα αυτό. Δεν πρέπει όλα να αυτά, όλα αυτά δηλαδή τα μηνύματα που έρχονται είναι, μας προβληματίζουν πάρα πολύ και οδεύουμε προς τα εκεί, δυστυχώς. Οδεύουμε προς τα εκεί. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία για να ανατρέψουμε πλήρως αυτή την κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι και μετά από περίπου 45-50 λεπτά εκπομπής και επειδή υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις δικές μου και του κ. Περβανά όσον αφορά τη συμμαχία, το τελευταίο διάστημα θα... Να πω ότι υπάρχει σίγουρα και όσο πλησιάζει προς τις εκλογές θα γίνεται ακόμα περισσότερο. Το τρέξιμο αυξάνεται, έτσι, καταλαβαίνετε έτσι. Και εσείς, διότι υπάρχουν τα γεγονότα που τρέχουν και εξελίξεις και η συμμαχία η οποία βέβαια είναι έτοιμη να κατέβει σε εκλογές όποτε αυτές γίνουν, αλλά δεν θα πάψουμε πάντα και μέχρι που έρθουν εκλογές να παλεύουμε για το καλύτερο. Οπότε πάντα θα υπάρχουν συναντήσεις, πάντα θα υπάρχουν ζημώσεις, πάντα θα υπάρχουν συνεδριάσεις, οι ομιλίες, οι ανοιχτές εκδηλώσεις, οι κλειστές εκδηλώσεις, οι συζητήσεις με υπόλοιπους φορείς, πολιτικούς φορείς, κόμματα, κινήματα κλπ. Ώστε να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση και να έχουμε το μεγαλύτερο, το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε απλώς ένα 3%, θέλουμε να είμαστε η αντιπολίτευση. Έτσι. Αυτού του τόπου. Έτσι. Και θα είμαστε η μόνη αντιπολίτευση. Δυστυχώς με λύπους μου το λέω, αλλά θα είμαστε η μόνη αντιπολίτευση. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δυστυχώς. Ούτε κυβέρνηση υπάρχει βασικά. Όλοι είναι διαχειριστές. Όλοι είναι διαχειριστές. Ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως. Όλοι διαχειρίζονται αυτό το πολιτικό προσωπικό. Πότε ο ένας θα είναι κυβέρνηση, πότε ο άλλος και δεν διαχειρίζονται μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όλοι είναι διαχειριστές. Εντολές. Και συνεχίζεται και ο αγώνας για την προστασία του Έλληνα υπερχρεωμένου πολίτη πανελλαδικά. Επειδή είσαι εδώ, να το πούμε και μία και δύο φορές. Την άλλη εβδομάδα, γιατί έχουμε τα πρώτα δείγματα από τη δήθεν δεύτερη ευκαιρία, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία μόνο δεύτερη ευκαιρία δεν είναι. Είναι κωμικοτραγικά αυτά τα οποία... Τα έχουν γράψει κιόλα σε χαρτί, τις προτάσεις αυτές από το δήθεν εξοδικαστικό, ο οποίος θα σε διαγράφει και το 80% που γράφανε και όλες οι φυλάδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Θα πω μόνο ένα. Από ένα οικογενειακό εισόδημα 1050 ευρώ, για μια οφειλή 200.000 ευρώ σε σύνολο,
θα πρέπει η πρότασή τους είναι να πληρώνει 1.550 ευρώ το μήνα. Και ζητάνε και μια αποκαταβολή βέβαια. Καλή έτσι. Όχι, δεν ζητάνε την αποκαταβολή, όχι. Γιατί αλλά θα πρέπει. Μου είχες πει ότι ζητάγανε. Άλλο, εκείνο ήταν άλλο. Αυτό μιλάμε τώρα για τη δεύτερη ευκαιρία του Μητσοτάκη. Α, τότε, είναι δεύτερη ευκαιρία. Ναι, είναι δεύτερη ευκαιρία με το νέο, με το νέο αυτοκευτικό νόμο. Να προστρέψει. Δηλαδή εσύ παίρνει 1.550 ευρώ, αλλά θα πρέπει να δει 1.550. Μην ξεχνά το πινιντάρικο. Είναι να γελάς. Εγώ θα πω στο φίλο μου το Ανιονίτη, μην χάσει την ευκαιρία, δεν χάνεται. Ναι. Δεν χάνεται πραγματικά αυτή η ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αφήσουμε και θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σήμερα δεν είχα τη δυνατότητα να διαβάζω σχόλια. Λόγω χρόνου το κάνανε περισσότερο για να έχουμε τον χρόνο, επειδή υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις και δικές μου και του κυρίου Καρβανά. Ζητούμε συγγνώμη και για αυτό τον λόγο, και για το μειωμένο χρόνο της εκπομπής, αλλά και για αυτό, γιατί πραγματικά προσπαθούμε όσο δυνατόν τις τελευταίες εκπομπές, θα το έχετε διαπιστώσει, ότι προσπαθούμε οι εκπομπές μας να είναι αρκετά διαδραστικοί. Ήδη υπάρχουν οι σκέψεις να ξεκινήσουμε και να βγάζουμε και κάποια τηλέφωνα ακροατών, τηλεθεατών, όπως θέλετε, από αυτών που μας παρακολουθούν στον αέρα, ώστε να ακούμε τα δικά σας προβλήματα, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και να προσπαθούμε εδώ να τα συζητάμε όλοι μαζί έτσι. Με τους ειδικούς, ο καθένας ειδικός είναι στο δικό του τομέα, με τους Παπανάς, με τους δανειολήπτες κλπ. Πάντα υπάρχει κάποιος που πιστεύω ότι θα μπορεί να δώσει τα φώτα του και φυσικά θα μας βοηθήσετε πολύ περισσότερο με τις ερωτήσεις σας να αναλύουμε και τις προτάσεις της συμμαχίας, τις θέσεις της συμμαχίας πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί οι θέσεις υπάρχουν, απλά δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα σε ένα χαρτί το οποίο μπορεί να το δείτε ή στο διαδίκτυο, που θα γίνει και αυτό βέβαια τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, από όλους εμάς λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Γεια σας.